咿呜啊啊，锵锵，哇啦哇啦 ，bang bang， 咿咿呜啊啊，锵锵，哇啦哇啦 ，bang bang， 咿咿呜啊啊，锵锵，哇啦哇啦 ，bang bang， 咿咿呜啊啊，锵锵，哇啦哇啦 ，bang bang。Και του ανάποδου κόσμου μας. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο μόλις ξεκίνησε. Βγάλτε το μαγιό από το συρτάρι, φορέστε το καλύτερό σας χαμόγελο και φύγαμε για παραλία. Βουτήξτε στη θάλασσα και κυματοδρομήστε. Γιατί δεν έχετε ιδέα τι μπορεί να συναντήσετε στη διπλανή σανίδα. It never fails, and he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. Είδατε που ακόμα και τα αδύνατα γίνονται δυνατά, αρκεί να το πιστέψουμε. Πολλά ταξίδια στο κόσμο τα περίεργα μας περιμένουν σήμερα με super duper συνοδοιπόρους Θανάση Ευθυμιάδη και Δημήτρη Κοριαλά με την κιθάρα του παρακαλώ. Για πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε και θα σχολιάσουμε μαζί του σήμερα. Πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ταλαντούχος, ιδιαίτερα γοητευτικός, άνδρας παλιάς κοπής θα μπορούσαμε να πούμε, Μπεσαλής και Μερακλής. Ή για να το πω διαφορετικά, ένας άνδρας έτοιμος για όλα σήμερα μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ο Θανάσης Ευθυμιάδης γυρίζει τον κόσμο ανάποδα. Δεν θα βγάλω, έτσι μπαίνεις μέσα. Γεια Σοφία. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Να σε καλά. Άνδρας έτοιμος για όλα στη σκηνή. Είσαι, θα μας τα πεις μετά για την παράσταση. Είσαι και άνδρας έτοιμος για όλα και στη ζωή. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν είναι άνδρας έτοιμος για όλα. Τα τελευταία χρόνια είμαι παντρεμένος με παιδιά. Οπότε έτοιμος για όλα όσα αφορούν την οικογένεια είμαι. Θα έκανες αυτό που έκανες και στη σκηνή. Θα έκανες στριπτή στα ταπέτα και σε όλα για να ζήσεις την οικογένειά σου. Κοίταξε, σε μια πολύ δύσκολη φάση, ας πούμε, που μπορεί ότι να περνούσε. Αυτό είναι και το στοίχημα που κερδίσαμε. Και φυσικά ο Μιχάλης Ωρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου που γράψαν το έργο. Πριν από 5-6 χρόνια, αυτό το έργο δεν θα είχε την επιτυχία που έχει τώρα. Δηλαδή, ότι μαζεύονται 5 φίλοι για να μαζέψουν 30.000 ευρώ που έχουν φτάσει μέχρι εδώ για να σώσουν το στέκι του φίλου του, επειδή θα το πάρουν από χρέη κτλ. Κανένας δεν θα πίστευε ότι για 30.000 ευρώ 5 άντρες, 5 φίλοι θα κάνουν στριπτίζ. Θα τσιτώνονταν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς ήρθαν όμως τα πράγματα στη χώρα μας και τώρα είναι απόλυτα πιστευτό το. Ο λόγος για τον οποίο μαζεύονται αυτοί οι 5 φίλοι και γι' αυτό έχει και την απήχηση που έχει το έργο. Το αντίθετο ποιο είναι για σένα στη μελαγχολία των καιρών, στη δύσκολη αυτή κατάσταση την οποία βιώνουμε. Δόξα τω Θεώ, εμείς το έχουμε πάρει απόφαση. Σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ η γυναίκα μου, γιατί η ψυχολογία της και όλη η φιλοσοφία της για τη ζωή προέρχεται από μια χώρα που έχει διαλυθεί από τον εμφύλιο πόλεμο, από την πρώην Ιουγκοσλαβία, είναι Σέρβα. Και αυτά που ζούμε εμείς τώρα εδώ, για αυτούς είναι τίποτα. Δηλαδή, αυτά που ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Σαν τον πόλεμο. Και να συμβομβαρδίζουν μετά οι Αμερικάνοι, επειδή ψάχνουν κάποιον. Σκέψου τώρα, ας πούμε, να ψάχνουν οι Αμερικάνοι, ας πούμε, τον Παπανδρέο, τον Καραμαλή, και μας βομβαρδίζουν εμάς εδώ. Μελιστή, που ξέρω εγώ που είναι, δεν ξέρω. Και μπορώ να πω. Ουσιαστικά η γυναίκα σου ήταν προετοιμασμένη. Ναι. Έτσι. Ήξερε, είχε τις άμυνες, δημιουργήσει τα αντισώματα και τις άμυνες για να μπορεί να το αντιμετωπίσει και στα πέρασε και σένα. Εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι. Κόπηκε το πάρτι απότομα. Πραγματικά φανήκαμε πόσο ανέτοιμοι ήμασταν για οτιδήποτε σημαντικό και σοβαρό στη ζωή. Πόσο κότες, πόσο έχουμε γίνει φλόροι. Είμαστε και... κότες, θεωρείς. Τι είμαστε. Δεν βλέπεις πόσες αυτοκτονίες, ψυχοφάρμακα. Καταθλίψεις όλος ο κόσμος. Γιατί? Με βοήθησε πάρα πολύ η γυναίκα. Τι θα έπρεπε μου. Να κάνουμε δηλαδή? Θα σου πω τι έκανα εγώ και τι υπάρχει στην οικογένειά μας. Καθημερινή χαρά. Με απίστευτα χρέη, δεν το συζητάω. Χρωστάμε παντού όπως όλοι οι Έλληνες. Και μας χρωστάνε. Έτσι, είμαστε απλήρωτοι από κανάλια, από τα λοιπά. Ακόμα δεν σας πληρώσω το Μέγκα. Όχι, όχι, όχι.
Έγινε μια αρχή. Ξέρω εγώ, ελπίζω να συνεχιστεί η προσπάθεια. Τέλος πάντων, εμείς που είμαστε εδώ που είμαστε, δεν δικαιούμαστε να γκρινιάζουμε, να κλαίμε. Εντάξει, αλλάξαν τα πράγματα, αλλά δόξα τω Θεώ, αφού έχουμε την υγεία μας, πρέπει να το σεβαστούμε, να πατήσουμε πάνω σε αυτό. Και τα καλά πράγματα στη ζωή, αντιλαμβάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια που άλλαξε η φιλοσοφία μας, είναι τζάμπα. Ο ήλιος, η θάλασσα, οι καλοί φίλοι. Επίσης, ξεκαθαρίσαν ποιοι είναι οι καλοί φίλοι. Ποιοι μείναν και ποιοι φύγαν. Ξεκαθάρισε η κατάσταση. Βέβαια. Ξεκαθάρισε η κατάσταση στη δουλειά μας. Ποιοι μείναν, ποιοι ήταν περαστικοί λόγω της τηλεόρασης που τους έδωσε μια εφήμερη, ας πούμε, αναγνώριση. Ποιοι δεν είχαν καμία θεατρική παιδεία και απλώς είχαν στηριχτεί σε μια ωραία φατσούλα και σε ένα ωραίο κολαράκι, ας πούμε. Συγγνώμη για την ώρα, αλλά αυτό ήταν, το ξέρουμε όλοι, τα βλέπαμε, ας τα λέμε κιόλας. Ο ιστορικός του μέλλοντος, τι πιστεύεις ότι θα γράψει για αυτή την περίοδο, για τον σύγχρονο Έλληνα και αυτό που ζει η Ελλάδα ναι. σήμερα. Θα γίνει ένα δικαστήριο, εγώ είμαι υπέρ των δικαστηρίων, πνευματικά δικαστήρια πλέον, όχι ξέρεις έτσι με ιερά εξέταση κτλ. Θα λογοδοτήσουν πνευματικά, πάλι μιλάω, και όλοι μας βέβαια που παρασυρθήκαμε, αλλά περισσότερο θα λογοδοτήσουν οι άνθρωποι που στήσαν στην Ελλάδα αυτό που λέγεται lifestyle. Μια χώρα πλασμένη απλώς για να περνάς καλά με ήλιο και θάλασσα και με καλλιέργεια γης. Πέθανε το lifestyle στην Ελλάδα. Μόνο πέθανε, φυλακίστηκε κιόλας. Αυτοί οι άνθρωποι που ευνουχίσαν μια ολόκληρη γενιά δίνοντάς τους 10 τρόποι για να είστε ωραίοι, 10 τρόποι για να κάνετε σεξ, 10 τρόποι για να φλερτάρετε. Μη σκέφτεστε τίποτα εσείς, θα σας τα πούμε όλα εμείς. Αυτοί οι άνθρωποι που στήσαν λοιπόν το lifestyle στην Ελλάδα θα έχουν τις βαρύτερες ποινές. Θα έχουν και όσοι ακολουθήσαν, δεν λέω. Αλλά καταδικάζεις πρώτα τον πονηρό που χειραγώγησε τη μάζα. Και στις ζωές μας γενικότερα μια μικρή μειονότητα, μια μικρή κοινότητα δεν καθορίζει και τη μοίρα όλων των λαών. Αυτό είναι μια θεωρία η οποία μπορεί να έχει βάσεις, δεν αντιλέγω, αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη ζωή του. Δεν με νοιάζει εμένα οι 200 πλούσιες οικογένειες που καθορίζουν τον κόσμο. Καλά να κάνουν. Εγώ μπορώ να περνάω καλά και έτσι όπως είμαι. Στη δική σου οικογένεια. Ναι. Ποιος καθορίζει τη μοίρα όλων των άλλων μελών, ποιος είναι αρχηγός, θέλω να πω, ποιος χαράζει τη γραμμή της οικογένειας. Τη γραμμή, την ευθύνη την έχει η γυναίκα μου. Το δύσκολο ρόλο, τον αυστηρό ρόλο την έχει η γυναίκα μου. Εγώ, επειδή έχουμε κόρες, λειτουργεί το ειδιπόδιο και δεν μπορώ, δεν είμαι αυστηρός. Ενώ η γυναίκα μου κρατάει τα γκέμια. Για τις επαγγελματικές αποφάσεις επηρεάζει η άποψή της, η γνώμη της. Φυσικά και η γνώμη της μετράει. Μπορώ να σου πω ότι στο θέμα, εγώ είχα και περισσότερα κόμπλεξ στο θέμα του στριπτής για το άντρες σε δεν ήταν κάτι τελικά. Δεν δηλαδή, υπήρχε στριπτής, δεν είχε την παράσταση. Έχει γίνει όλος αυτός ο ντόρος που ναι. περιμένεις να δεις, περιμένεις να δεις και στο τέλος βλέπεις τίποτα. Δηλαδή και έρχεται τόσο φυσικά, τόσο περνάς αθώα. Όμως τόσο καλά στην παράσταση ναι, που καλά. δεν σου χρειάζεται. Ακριβώς. Μα βέβαια, παράσταση είναι και για μικρά παιδιά, αυτό λέμε, δεν είναι κανένα στριπτής. Αλλά ακόμα και αυτό, ξέρεις, την πορεία ας πούμε προς εκεί, ή απέναντι στην καλλιτεχνική, ας πούμε, η ποιότητα που αυτά και τα λοιπά. Και η γυναίκα μου λέει, σ' αρέσει? Λέω, ναι, μου λέει, κάντο. Τίποτα. Πόσο εύκολο είναι να ερωτευτείς από μια σειρά. Εσύ βέβαια έκανες και το παραμύθι ναι. πραγματικότητα. Αυτό είναι που λέμε ποτέ μιλάς ποτέ. Γιατί όχι μόνο ερωτεύτηκες, παντρεύτηκες ναι. και όλες, έκανες οικογένεια. Εγώ ήμουν λοιπόν αυτός που έλεγα, Σοφία μου, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ εγώ δεν θα παντρευτώ γυναίκα που να είναι μοντέλο ή που να είναι ηθοποιός ή που να έχει τελειώσει τον τυρί. Είχα και μια τέτοια με τον τυρί, τα τυρόπουλα τα έλεγα. Και παντρεύτηκα μια γυναίκα που ήταν και μοντέλο και ηθοποιός και είχε τελειώσει και τον τυρί. Δύσκολα σου βάζει. Η γυναίκα μου, ναι. όχι. Ποτέ, δεν είναι. Είμαι πολύ εύκολος άνθρωπος, πολύ αισιόδοξος άνθρωπος. Αν σου ζητούσε να κόψεις το μουστάκι, θα το κόβες? Μου το ζήτησε και μόλις τελειώσω τώρα τα τέτοια ναι. θα το κόψω. Μπράβο σου, έτσι. Έτσι, άρμα του. Έτσι, μπράβο σου, μπράβο σου. Μα... Αν σου ζητούσε να ζήσετε με 18 ποντίκια, θα το κάνες? Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Είσαι ωραίος, σ' αγαπώ. Μα για τις γυναίκες γεννιόμαστε, για τις γυναίκες ζούμε. Τα έχω έτοιμα τα ποντίκια, για δες. Η Chantal Banks είναι μια ασυνήθιστη γυναίκα και το ξέρει καλά.
Έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα ποντίκια ή, για να το πω διαφορετικά, είναι τρελή και παλαβή με τα μικροσκοπικά τροκτικά. I love rats more than I love people. Ζήσει ένα διαμέρισμα γεμάτο ποντίκια και δηλώνει πως τους φέρεται σαν να είναι παιδιά της, αφού, όπως ισχυρίζεται, το καθένα από αυτά έχει τη δική του προσωπικότητα. It smells good. It smells like nachos. Έχει μάθει να ζει μαζί τους και περνάει πολλές ώρες με τα 19 χαριτωμένα πλασματάκια της. Τα ταΐζει, τα φροντίζει και ασχολείται μαζί τους όλη την ώρα. Κάτι που έκανε τον άνδρα της έξαλλο από τη ζήλια του, προτείνοντάς της να επιλέξει ανάμεσα σε αυτόν και τα κατοικίδια. Όπως καταλαβαίνετε, η κυρία Banks δεν δυσκολεύτηκε να αποφασίσει. Εγκατέλειψε τον άνδρα της ύστερα από 11 χρόνια γάμου, όχι για κάποιον άλλον άνδρα, αλλά για να ζήσει με τα αγαπημένα της ποντίκια. Τον άφησε για τα ποντίκια. Εντάξει. Συγκεκριμένη, αν μου το ζητήσω, δεν θα δεχόμουν. Για τη γυναίκα μου το συζητήσουμε. Καταρχήν είμαι ενάντιος στα ζώα που ζουν μέσα στα σπίτια. Δεν μπορώ. Εγώ μεγάλωσα σε επαρχία και τα ζώα ζούσαν στις αυλές ή έξω ελεύθερα. Είμαστε φίλοι των ελεύθερων ζώων, όχι φίλοι των φυλακισμένων ζώων. Αυτή για μένα απαγορεύεται να ονομάζονται φιλόζωοι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ξέρω ότι θα τρελαθούν πάλι μόλις το λέω, τρελαίνονται όλοι, αλλά ας τρελαθούν, να κάνω. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο το Σοδά και πάλι μαζί με περισσότερο Θανάση Ευθυμιάδη. Εδώ είμαστε, Θανάσης Ευθυμιάδης στο παρεάκι μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Facebook, το Twitter και το 54260. Θανάση, πώς είναι να ζεις με τρεις γυναίκες στο σπίτι? Για μένα ήταν το όνειρό μου. Αυτό προσευχόμουν, να ζω ανάμεσα σε πολλές κορίτσια γυναίκες. Κορίτσια ήθελες? Δεν ήθελες τώρα σαν άντρας και ένα γιο να παίζετε μπάλα? Όχι, να τον πηγαίνεις. Και δικαιώνομαι. Καταρχήν δεν ξέρω κανένα σπορ με τόπι. Δεν είμαι ο μόνος άντρας, φαντάζομαι, που... Δεν παρακολουθείς καθόλου μπάλα, γήπεδο, τίποτα? Δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο, μπάσκετ, γενικά δεν έχω επαφή με το τόπο. Είσαι ιδανικός άντρας. Οπότε δεν έχω αυτό το θέμα με τους γιους. Τότε πραγματικά... τι σου παραδοσιακός άντρας είσαι, γιατί έχεις την εικόνα, έχεις το φυσικό ενός άντρα, ναι. Έλληνα παραδοσιακού άντρα. Μπάλα δεν παίζεις. Δεν παίζω γάμο μπάλα. Δεν έκανες σε εκκλησία με παπά κανονικό, αλλά πολιτικό. Ούτε σε καφενεία πηγαίνω. Καφέ έπινα, τώρα το άλλαξα, πίνω τσάι. Καπνίζω παρεά και πού, δηλαδή ένα. Μπίρες πίνεις? Το καλοκαίρι καμιά μπίρα, μα έχει πολύ ζέστη και τα λοιπά. Παραδοσιακός, όχι με την έννοια την ελληνική, την ανατολίτικη. Γιατί εγώ υπάρχει μια ισότητα μες στο σπίτι. Σε εκκλησία δεν ήθελες να μπεις παραδοσιακά? Έχω. Εννοώ, για να παντρευτείς. Εσύ θεωρείς ότι αυτό που γίνεται στους γάμους είναι μυστήριο και στα βαφτίσια? Εντάξει, όπως και να έχει, παίρνεις την ευλογία του Θεού. Σε απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω. Θεωρείς ότι αυτό γίνονται πολλές που κοσμικές γίνεται υπερβολές. Είναι περισσότερο σε μια κοσμική εκδήλωση ή κοσμικό σε μυστήριο? Κοσμικό γεγονός είναι, κοσμικό γεγονός. Έτσι, μπράβο. Αλλά παίρνεις όμως και την ευλογία του Θεού, όταν όπως και να βρω έχει. Έναν άνθρωπο, έναν παπά, ένα ιερέα που θα με πείσει ότι κάνει μυστήριο και όχι κοσμικό γεγονός. Τότε είμαστε και οι δύο Ορθόδοξοι, και εγώ και σύζυγός μου. Θεωρείς ότι οι ιερείς έχουν απομακρυνθεί σήμερα από το ποιμνιό τους? Και η Εκκλησία. Μία βόλτα στο Άγιον Όρος θα σε πείσει, απλώς δεν επιτρέπεται να μπεις. Όλα αυτά που βλέπεις και λέω για την Εκκλησία, εγώ ήμουν παπαδοπαίδη, μέσα στην Εκκλησία μεγάλωσα. Ήμουν βοηθός εκεί, τα παιδάκια που βλέπεις ήμουν ένα τέτοιο παιδί. Μόλις πήγα όμως στο Άγιον Όρος και είδα τι σημαίνει πραγματικά πίστη, χριστιανισμός, κατάλαβα ότι αυτό που γίνεται έξω είναι μακράν. Θες τι έκανε τώρα όμως ένας ιερέας για να προσεγγίσει το ποιμνιό του και να αφουγκραστεί τα προβλήματά του? Μακάρι, έγινε... γιατί οι εξαιρέσεις θα δώσουν το παράδειγμα των ιερέων. Αυτές τις εξαιρέσεις ψάχνουν. Πού έγινε είναι? Μπάρμαν. Δες τον και μετά τον σχολιάζεις. Πολλοί λένε ότι ο μπάρμαν είναι εξομολόγος. Και ο εξομολόγος μπάρμαν. Μπα, όχι. Ή μήπως ναι.
Στη μακρινή Ιαπωνία, ένας βουδιστής ιερέας σπάει το κατεστημένο και γίνεται ο πρώτος μπάρμαν μοναχός στον κόσμο. Όλα αυτά συμβαίνουν στο πρωτοποριακό Vogue Bar στο κέντρο του Τόκιο και πρόκειται για πραγματικό μοναχό, βγαλμένο κατευθείαν από το μοναστήρι, ο οποίος κάθεται πίσω από την μπάρα και προσφέρει δροσερά κοκτέιλ μαζί με προσευχές και κηρύγματα. Ο Γιοσινούμπο Φουζιόκα, όπως ονομάζεται, υπόσχεται στους πελάτες του την απόλυτη ευδαιμονία και δηλώνει ότι αυτός είναι ένας φοβερός τρόπος έτσι ώστε να έρθει πιο κοντά στο ποιμνιό του, να το αφουγκραστεί και να το συμβουλεύσει. Ο μοναχός μπάρμαν έχει ήδη αποκτήσει το δικό του πιστό κοινό και το μόνο σίγουρο είναι ότι η λίστα αναμονής είναι μεγάλη για το εν λόγω μπαρ. Βρήκε έναν τρόπο να φέρει το ποιμνιό του πιο κοντά, έτσι. Θα πήγαινε σε ένα τέτοιο ιερέα? Σε μπαρ δεν θα πήγαινα, αλλά δεν θέλω να πάω σε μπαρ. Την βλέπεις με καλό μάτι δηλαδή αυτή την τακτική ή... Την τακτική όχι του μπαρ, να πάει ο ιερέας στο μπαρ, αλλά το να έρθει πιο κοντά στους πιστούς δεν είναι τακτική, αυτό είναι υποχρέωση. Σου λέει εκείνη η πραγματική ζωή, στον μπαρ ο άλλος πονάει, σοβαρά μιλάς. Στον μπαρ θα πίνεις, στον μπαρ θα τον ακούσω. Βέβαια, να βγουν να ακούσουν τους νέους ανθρώπους, απομακρύνονται οι νέοι από την εκκλησία. Τίποτα. Τους λες τι γίνεται με τη γλώσσα. Πάει ο νέος άνθρωπος στην εκκλησία, δεν καταλαβαίνει τι λέει ο παπάς. Δεν θα κάνετε κάτι για αυτό το Ευαγγέλιο που δεν καταλαβαίνουμε τι λέει? Αφού δεν διδάχτηκα αυτή τη γλώσσα στο σχολείο που με στείλατε. Δεν διδάχτηκα αυτή τη γλώσσα. Πώς είμαι, από όπου θα έρθει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, θα την καταλαβαίνω όταν λες το Ευαγγέλιο? Από πού θα την καταλάβω? Δηλαδή, πάω, συμμετέχω σε μια τελετουργία που δεν καταλαβαίνω τι λες. Και ειδικά τα νέα παιδιά, άντε εγώ καταλαβαίνω και πέντε πράγματα. Τα νέα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτό που λέει μέσα στο κήρυγμά του και στα Ευαγγέλια και στις ψαλμοδίες. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Περιμένουν πιστό που δεν καταλαβαίνει. Δεν θα κάνουν κάτι γι' αυτό. Λέω, σου μιλάει ένας βαθιά θρησκευόμενος ορθόδοξος χριστιανός. Το ανακάλυψε αυτό στο Άγιον Όρος. Τις δύσκολες στιγμές της ζωής σου πώς ηρεμείς, πώς εκτονώνεσαι, τι είναι αυτό που σε αποσυμπιέζει? Προσεύχομαι καθημερινά καταρχήν. Προσεύχομαι καθημερινά, ευχαριστώ τον Θεό, πιστεύω βαθιά στο Θεό. Τι άλλο κάνεις για να αποσυμπιεστείς, εκτός από την προσευχή που είναι και κάτι πιο εσωτερικό, κάτι... Κολυμπάω στη θάλασσα, είμαι και χειμερινός κολυμβητής. Άλλο μεγάλο αγαθό που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, θάλασσα. Ξέρεις τι καθαρός που βγαίνεις το χειμώνα από τη θάλασσα, άλλο πράγμα. Και πόσο κρυωμένος. Καθόλου, ίσα σε πληροφορώ ότι δεν αρρωσταίνω. Δεν αρρωσταίνω το χειμώνα, τίποτα. Ούτε ιώσεις, ούτε συνάχεια, τίποτα. Δεν υπάρχουν αυτά, έχουν τελειώσει. Όταν παίζεις παράσταση όμως, πιστεύω απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται να κάνετε μπάνιο? Όχι. Πολλοί ηθοποιοί μου λένε, α, δεν κάνω μπάνιο, φωνή μου, αυτό, μην κρυώσω, μην κάνω. Όχι, αυτό το λένε το καλοκαίρι, όταν έχεις την επίδαυρο και απαγορεύεται πραγματικά γιατί υπάρχει υγρασία, υπάρχει περίπτωση να πατήσεις κανένα χοινό, κανένα τέτοιο. Αλλά αυτό το κάνανε οι πιο παλιοί. Τώρα ο Μιλωτής και Παξινού, όχι εμείς. Εγώ θα σε συμβούλευα να είσαι λίγο πιο προσεκτικός πάντως, γιατί θέλουμε να βλέπουμε ακόμα άντρες έτοιμος για όλα. Θα δούμε στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε όποιος θέλει να μας δει. Και με το άλλο και με το έφυγε από το Ευτυχία, μάλλον θα ανεβούμε Θεσσαλονίκη και το Σεπτέμβρη. Οπότε με το μονόλογο που έκανα σκηνοθεσία του Ακύλα του Καραζήση και της Κατερίνας Μαγκανά, της ψυχολόγου. Για πες μας λίγο για το έφυγε από Ευτυχία. Αυτό ήταν πραγματικά ένα άλλο αλυσμόνητο ταξίδι που έκανα το χειμώνα τα δευτερότριτα. Πόσο μας ετοιμάζουν οι γονείς μας να αγαπήσουμε εμάς τα αγόρια, οι μανάδες μας ιδιαίτερα. Πόσο έτοιμοι είμαστε όταν ενηλικιωνόμαστε να δείξουμε την αγάπη μας σε μια γυναίκα που γνωρίζουμε. Οι άνδρες έτοιμοι για όλα, πόσο καιρό στη Θεσσαλονίκη ακόμα? Στη Θεσσαλονίκη, κάνα δύο εβδομάδες ακόμα σίγουρα. Ωραία, ωραία. Να τους απολαύσετε, θα γελάσετε, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου, που είσαι σήμερα εδώ. Σου εύχομαι τα καλύτερα και μόνο. Ο κόσμος ανάποδα. Έτσι λοιπόν, είπα αυτά που είπα στην εκπομπή σου. Λόγω του τίτλου, έτσι, ο κόσμος ανάποδα. Άμα ήθελες να λέγαμε... Ο κόσμος ίσια. Ο κόσμος ίσια, αυτό που πιστεύουν ίσια, θα λέγαμε άλλα. Ο κόσμος ανάποδα, λοιπόν. Ο κόσμος ανάποδα. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Ο Θανάσης Ευθυμιάδης φεύγει, ο Δημήτρης Κοριαλάς όμως έρχεται για να μας πει το σ' αγαπώ, όπως δεν μας το έχει πει κανείς. Προς το παρόν, ας βάλουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας για να υποδεχθούμε αμέσως μετά Δημήτρη Κοριαλά. Σας αρέσουν τα πάρτι, η άνοιξη, η τρέλα και τα έντονα χρώματα? Τότε αυτό το φεστιβάλ είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας.
Η ατμόσφαιρα πλημμυρίζει με τα πιο φωτεινά και όμορφα χρώματα. Και πώς αλλιώς, αφού πρόκειται για το φεστιβάλ χρωμάτων στην Ινδική πόλη Αχμεδάμπαντ. Διοργανώνεται κάθε χρόνο και είναι ο επίσημος εορτασμός της Άνοιξης. Γυναίκες και άνδρες ξεχύνονται στους δρόμους με νεροπίστολα, σακουλάκια μπογιάς και χρώματα σε σκόνη με ένα και μόνο σκοπό: να βάψουν όποιον βρουν μπροστά τους στα χρώματα της Άνοιξης. Ο κόσμος ζει το κραυγάζει καθώς το χρωματισμένο νερό πέφτει επάνω του και η ατμόσφαιρα λούζεται με τα πιο γλυκά χρώματα της Ανατολής στο πιο σούπερ και ανατρεπτικό φεστιβάλ της πόλης που σίγουρα αποτελεί εμπειρία για όσους το έχουν γευτεί. Είναι συνθέτης, είναι στιχουργός, είναι τραγουδιστής, μια μποέμ προσωπικότητα, electro-pop rock, ένας ιδιαίτερος, πολύ αγαπητός καλλιτέχνης, ο οποίος οφείλω να ομολογήσω αποφεύγει την τηλεόραση. Μας έχει χαρίσει μερικά από τα πιο ερωτικά αλλά και επαναστατικά τραγούδια. Έχει φανατικό κοινό που τον ακολουθεί και τον υποστηρίζει. Ο Δημήτρης Κοριαλάς στο παρεάκι μας γυρίζει και αυτό στον κόσμο ανάποδα. Καλώς όρισες, Δημήτρη μου. Καλώς σας βρήκα. Όλα αυτά ήταν για μένα. Για σένα. Και ακόμα περισσότερα. Θα τα πω στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Χαίρομαι πολύ πολύ που είσαι σήμερα είναι εδώ. Είναι δικιά μου η χαρά. Και πραγματικά, εντάξει, το ξέρεις ότι δεν πηγαίνω πολύ συχνά στην τηλεόραση. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν σε βλέπω, όταν βλέπω τις εκπομπές σου. Και γι' αυτό είπα κατευθείαν, ήθελα να έρθω. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ γιατί είσαι ένας άνθρωπος που θαυμάζω ιδιαίτερα. Για τη μουσική καλά. Σου και γενικότερα για το στυλ σου, για όλο αυτό που βγάζεις. Γιατί δεν βγαίνεις στην τηλεόραση. Ξεκινάμε από εκεί. Βαριέμαι. Ένα. Δεν θέλω, νομίζω ότι δεν είμαι καλός στην τηλεόραση. Δηλαδή, πρέπει να το έχεις. Δεν το έχω. Και πρέπει να έχεις κάποιους ανθρώπους απέναντί σου με τους οποίους να μπορείς να πεις δύο κουβέντες. Και είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό στην τηλεόραση. Είσαι ανάποδος. Γιατί αντί είσαι. Αυτό το δείχνεις, το βγάζεις και με τα τραγούδια σου και με την εμφάνισή σου, η οποία είναι επαναστατική, είναι αντί. Είσαι της κόντρας. Μονίμως. Ναι, είμαι ανάποδα. Προσπαθώ να το φέρω σε μια ισορροπία, αλλά δεν γίνεται. Ή το έχεις αυτό ή δεν το έχεις. Ναι. Δεν αλλάζει. Όχι. Ήσουν από παιδί, έτσι, ή μετά το παθές. Όχι, νομίζω ότι ήμουν ήσυχος σαν πιτσιρικάς. Από την εφηβεία και μετά άρχισε έτσι να, κάτι να συμβαίνει και άρχισε να αγχώνεται η μητέρα μου. Τι είναι αυτό δηλαδή που σε έκανε να κοντράρεις? Ακόμα δεν ξέρω. Ακόμα δεν ξέρω. Ένα μέρος του μυαλού μου είναι σαν να σκάνε μπόμπες. Αυτό το πράγμα είναι που δεν μπορώ να εστιάσω. Ξέρεις τι είναι αυτό που με κάνει να νιώθω έτσι. Π.χ. αυτό που έγινε τώρα στην Κύπρο. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και εννοείται αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, έτσι, πιο πριν. Υπάρχουν τρόποι αντίδρασης της κοινωνίας μας σε όλο αυτό που συμβαίνει? Γενικά αυτή τη στιγμή όχι. Δεν νομίζω. Από έναν άνθρωπο όμως που είναι επαναστάτης, δεν περιμένεις να το ακούσεις αυτό. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Πραγματικά νομίζω ότι είμαστε όλοι πρόβατα. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και δεν έχουν γίνει τρομερά πράγματα ήδη. Από ένα σημείο και μετά θεώρησα ότι οι Έλληνες, ας πούμε, έχουν τρομερό χιούμορ. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώς. Ναι, το βλέπουν κάπως αλλιώς. Είναι σε μια άλλη φάση. Είναι σε ένα βιβλίο, ας πούμε, του Αρκά. Κάτι τέτοιο. Μόνο έτσι το εξηγείς. Μόνο έτσι. Το γεγονός ότι έτσι. Δεν έχει αντιδράσει κανένας ακόμα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εσύ αντιδράσεις όμως ακόμα και με την εμφάνισή σου. Έχεις έτσι ένα πιο ροκ στυλ. Κοστούμι έχεις φορέσει ποτέ? Ναι, φόρεσα στο. Στο γάμο σου. Στο γάμο μου. Πρώτη και τελευταία. Πρώτη και. Όχι, ξέρεις, μου αρέσει το κοστούμι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και γραβάτα, έβαλες? Έχω παντρευτεί δύο φορές. Την πρώτη φορά φόρεσα γραβάτα, τη δεύτερη όχι. Λες μην το παρακάνω κιόλας. Ναι. Ναι, με το κοστούμι ξέρεις, είναι λίγο ένα. Υπάρχει στην ντουλάπα, αλλά δύσκολα πηγαίνω να το τραβήξω. Πάντως, νομίζω ότι μαζί σου δεν πρέπει να πλήττει ποτέ ούτε η Ευρυδίκη. Εκτός από τις μουσικές σου εμπνεύσεις, φαντάζομαι ότι κάθε τρεις και λίγο σε βλέπει και με διαφορετικά μαλλιά. Τη μία με κόκκινα, την άλλη ξυρισμένα, την άλλη μακριά. Νομίζω ξέρεις τι, έχω ηρεμήσει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ούτως ή άλλως μεγάλωσα. Δηλαδή, υπάρχει ένα όριο. Ναι, πιο παλιά νομίζω είχε τρελαθεί η Ευρυδίκη. Δεν ήξερε. Βαριέσαι γι' αυτό. Ξύπναγε την άλλη μέρα και δεν. Τι είναι αυτό το κόκκινο πράγμα δίπλα μου. Okay. Βαριώσουνα δηλαδή. Και ήθελες να αλλάξεις. Όχι, είναι τρόπος ζωής. Είναι ο τρόπος ζωής που έκανα από τα 80's και συνεχίστηκε και αργότερα. Εντάξει. Σε πώς τα τατού, πόσα τατού έχεις? Έχω πολλά. Δεν θες να τα δεις όλα. Αυτά που μπορώ να δω, αυτά που είναι εμφανή. Okay.
Ο Σταυρός, ας πούμε, στο μπράτσο σου. Τι σημαίνει για σένα? Ο Σταυρός ήταν το πρώτο τατού που έκανα. Το έκανα για ένα πολύ προσωπικό μου θέμα. Μια έτσι δύσκολη περίοδο που πέρασα σε πιο μικρότερη ηλικία και έκανα το Σταυρό. Το πιο αγαπημένο σου είναι ο Σταυρός, επομένως? Το πιο αγαπημένο μου όχι. Νομίζω ότι είναι Καρχαρίας. Καρχαρίας. Έχω μια λατρεία με τη θάλασσα. Για να δω. Είμαι καλός ψαράς. Είναι η σκιά του Καρχαρία. Τα χτυπάς μόνος στο τατού? Ναι, χτυπάω τατού. Τα περισσότερα, ναι, είναι δικά μου. Είναι εύκολο αυτό? Εύκολο είναι. Αρκεί να ξέρεις να ζωγραφίζεις. Και δεν φοβάσαι άμα κάνεις λάθος? Εγώ δεν φοβάμαι, ο άλλος πρέπει να φοβάται. Στον οποίο το κάνεις. Στον εαυτό σου δεν κάνεις μόνος σου? Όχι. Κάνω, είναι δύσκολο. Και άμα κάνεις και κάνα λάθος, τραγουδάς και το «Άσε με να κάνω λάθος». Να φωνάξουμε και το φίλο σου να μας πει αν του κάνει και αυτόν του, τον κιθαρίστα, τον Στράτο Πιλιοτόπουλο. Στράτο Πιλιοτόπουλο, και τώρα που δεν βρω μέσα. Τατού θε. Γεια σας. Όχι, έχω. Σου έχει κάνει τατού? Όχι, δεν μου έχει. Πώς ξέφυγες? Πώς ξέφυγες? Του ξέφυγα, ήταν μάλλον κάποια στιγμή μου κάνει. Άσε με να κάνω λάθος λοιπόν, στα τατουάζ, αλλά και στην αγάπη. Κάνουμε λάθος και στην αγάπη. Τραγούδια είναι αυτά. Βγαλμένα από τη ζωή όμως. Ναι, στα τατουάζ ας μην κάνουμε λάθη ποτέ. Στην αγάπη να κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Είναι άλλο πράγμα. Για πέστε μας. Πρώτα απ' όλα, αυτό το κομμάτι που θες να σου πω είναι ντουέτο μαζί με την Ευρυδίκη και πρέπει να με βοηθήσεις. Δεν μου κάνεις πρόβλημα. Εντάξει, μου αρέσουν οι εκπομπές σου, τις βλέπω, οπότε και εσύ πρέπει να. Εντάξει, ό,τι βοηθήσεις. Μπορώ να κάνω. Ωραία. Λοιπόν, το κομμάτι λέει τα εξής. Ποιο σκοτάδι σε έχει αγκάλια? Να το φώτιζα με τα μάτια σου. Που σε πάει πες μου η καρδιά? Πάλι χάνεσαι μες στα βράδια σου. Πάλι στη σιωπή μου πέφτω. Πέφτω σαν αστέρι στο κενό. Στο κενό. Μια σε έχω, μια δε σε έχω. Πες μου τι είναι αυτό που ζω εδώ. Τι είναι αυτό? Άσε με να κάνω λάθη. Έτσι είναι η αγάπη. Άσε με και μη φοβάσαι. Όλα τα άσε με απλά να νιώσω. Τα πάντα να σου δώσω. Άσε με να ζω για σένα. Εμείς θα μείνουμε να. Είναι ωραία τα λάθη τελικά. Είναι ωραία τα λάθη και πιο ωραία τα τραγούδια σου. Δεν τόλμησα να τραγουδήσω γιατί δεν μπορούσα να συγκριθώ με την Ευρυδίκη. Νομίζω ότι τραγουδάς καλά, αλλά απλά δεν σου έχει βγει. Είναι ακόμα και δύσκολα τα τραγούδια σου. Δεν είναι. Δεν είναι απλά. Δεν είναι ότι πιο εύκολο υπάρχει. Μερικά είναι πολύ απλά, μερικά είναι όντως δύσκολα, ναι. Δυσκολεύονται κάποιοι άνθρωποι να τα τραγουδήσουν. Ίσως γιατί κλείνομαι στο δικό μου το στούντιο στο σπίτι, στο home studio που έχω και πειραματίζομαι, αλλά ο πειραματισμός αυτός είναι πολύ δύσκολος για κάποιον άλλον. Είσαι rock, είσαι pop, τι είσαι τελικά, τι προτιμάς να είσαι? Τίποτα από όλα αυτά. Ακούω χιλιάδες πράγματα, προσπαθώ να ακούω καλή μουσική και από αυτή την καλή μουσική προσπαθώ να επηρεάζομαι. Μπορεί να είναι ένα ρεμπέτικο τραγούδι, μπορεί να είναι ένα δημοτικό τραγούδι, μπορεί να είναι ένα alternative, να το έχει ακούσει μόνο ένας άνθρωπος. Δηλαδή, θα μου πεις και ρεμπέτικο? Ό,τι θες. Σοβαρά, αυτό θέλω να ακούσω. Αυτό είναι το ανάποδα. Το ξέρα μια μέρα πώς θα. Το έχεις, το πεις. Πάμε. Το έχεις. Πάμε. Πάω στοίχημα, το έχεις. Μου κάνεις πλάκα. Το ξέρα μια μέρα πώς θα έρθει. Έλα. Εσύ το έχεις. Προχώρα εσύ και θα τον μου βγει. Λοιπόν, πάμε στο ρεφρέν που είναι άκρος γυναικείο. Μη μου ξαναφύγεις πια, μάγια μου, μείνε,
μες στην αγκαλιά μου. Έχουμε ένα live. Πού εμφανιζόμαστε, για πες. Ναι, πες. Θέλω να μας πεις την αμοιβή σου αυτό για να... Εγώ τσάπε τραγουδάω, δεν είναι δωρεά. Τέλος πάντων, αυτό που λέγαμε είναι ότι... Μ' αρέσεις. Ξέρεις τι. Μ' αρέσεις γιατί είσαι μέσα σε όλα. Αναγκαστικά πρέπει να τα ακούσω όλα. Χωρίς τη μουσική θα μπορούσε να ζήσεις. Όχι. Ποτέ. Και για κανέναν λόγο. Είσαι θυσμένος δηλαδή στη μουσική. Ναι. Mm. Από το που θυμάμαι τον εαυτό μου, νομίζω ότι... μόνο η μουσική υπάρχει. Κακό πράγμα ο εθισμός, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι και καλό. Γιατί το λες. Γιατί έχω να σου δείξω ένα βίντεο για έναν κύριο ο οποίος έχει εθιστεί στη metal μουσική. Βέβαια, μπορεί να πάρεις και επίδομα, αλλά όχι αυτά στην Ελλάδα, στη Σουηδία. Για δες, θα μας πεις μετά. Ο Roger Tolgren από τη Σουηδία είναι φανατικός της heavy metal. Κυριολεκτικά εθισμένος και με τη βούλα τριών ψυχολόγων, παρακαλώ. Εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς του αυτής, μάλιστα, εισπράττει επίσημα από το κράτος επίδομα αναπηρίας. Είναι εθισμένος σε τέτοιο βαθμό, ώστε να σκέφτεται συνεχώς τη heavy metal και να νιώθει ανίκανος να λειτουργήσει αν δεν παρακολουθήσει τουλάχιστον 300 συναυλίες τη χρονιά. Όπως καταλαβαίνετε, η ανάγκη του αυτή του δυσκολεύει αρκετά τη ζωή και καθιστά αδύνατη την πιθανότητα να στεριώσει σε μια δουλειά. Εξού και το επίδομα. Είναι ο πρώτος heavy metalας με επίδομα αναπηρίας για τα ακούσματά του. Το νέο του αφεντικό πάντως συμφώνησε να του επιτρέπει να ακούει Slayer στη δουλειά όσο δυνατά θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί τους πελάτες, αλλά και να του δίνει ρεπό έτσι ώστε να μπορεί να πηγαίνει στις συναυλίες. Αυτός είναι εργοδότης. Χώρα Σουηδία, χώρα να ζεις, χώρα να εθίζεσαι. Ας πω, έχουν προβλήματα εκεί πέρα, σοβαρά. Θα πρέπει να παίρνω τουλάχιστον 35 επιδόματα. Αν ήμουν εκεί. Ψυχοθεραπεία έχεις κάνει ποτέ? Που είναι και της μόδας λίγο, έτσι. Είχα πάει μια φορά. Τον κλείσανε το γιατρό στο... Τον τρέλανες. Στο Δαφνί, ναι. Οπότε σταμάτησα, λέω, εντάξει, κακό είναι. Οι σκοτεινές πλευρές ποιες είναι? Έχεις σκοτεινές πλευρές? Έχω πάρα πολλές. Περισσότερο έχουν να κάνουν με μελαγχολία, κατάθλιψη. Και εσωστρέφεια. Είναι περισσότερο δικά μου πράγματα. Δεν είναι κάτι που θα δώσω στον άλλον. Πάντως νομίζω ότι όποιες σκοτεινές πλευρές κι αν έχουμε και όσες σκοτεινές πλευρές κι αν έχουμε, ο έρωτας και η αγάπη μπαίνει μέσα και το φωτίζει. Εννοείται. Ναι. Και δίνει μια άλλη αίσθηση, δίνει φως. Και ειδικά όταν έχουμε κάποιον να μας πει το σ' αγαπώ, όπως κανείς δεν μας το έχει πει. Πώς το πήρε, πώς το έφερε και πώς το έστειλε εκεί. Και κατέληξα στον ύμνο. Και εσύ το τραγουδάς μοναδικά, το σ' αγαπώ. Θέλω να σου το πω. Okay. Απόψε μοιάζει ο ουρανός γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κάνε ένα μπαινάκι. Αρχή και τέλος η σιωπή. Από πανυψηλό μπέτον και από παράθυρα κλειστά φτιάχνει παγίδες στο παρόν και καταστρέφει το μετά. Ο χρόνος δέντρο, ο χρόνος δέντρο στη φωτιά. Σ' αγαπώ χωρίς να ξέρω το γιατί. Λίγο το φως μες στην καρδιά, μ' αυτό το λίγο μου αρκεί. Να έχω ένα λόγο για να πω όταν γυρίσεις να σε δω. Τόσα αγαπώ όπως κανείς δεν στο έχει πει.
Είναι της νύχτας η αγκαλιά. Τα χείλη σμίγοντας θα βρουν αγκάθια πάνω στα φιλιά. Μικρό το μέλλον, μικρό το μέλλον, μια δουλειά. Μα εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπώ χωρίς να ξέρω το γιατί. Λίγο το φως μες στην καρδιά, μ' αυτό το κανείς δεν στο έχει πει. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Πόσο μου αρέσει και πόσο σε ευχαριστώ. Και είναι πάνω σε στίχους του πάρα μα πάρα πολύ καλού μου φίλου Θάνου Παπα-Νικολάου. Πώς γίνεται να αγαπάς κάποιον χωρίς να ξέρεις το γιατί? Δηλαδή το ένα τραγούδι λέει «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία». Το ξέρουμε. Την αγαπάει γιατί είναι ωραία. Το άλλο «Μου θυμίζεις τη μάνα μου, γι' αυτό σε αγαπώ». Εσύ τις λες. Καλά το πάει. Εσύ τις λες, σ' αγαπώ χωρίς να ξέρω το γιατί. Εντάξει, δεν το έχεις πει ποτέ αυτό το πράγμα. Ξέρω γιατί τον αγαπάω. Ποτέ. Ξέρεις, ε. Γιατί μου αρέσει ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που με κοιτάει, ο τρόπος που κάθεται, γιατί είναι καλός άνθρωπος, γιατί είναι όμορφος. Και για δύο γιατί. Όταν είσαι ερωτευμένος, μόνο γιατί μπορείς να πεις. Χριστί, είσαι από τους τυχερούς ανθρώπους. Εμένα μου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Δεν βρίσκεις τα γιατί όμως όταν είσαι ερωτευμένος. Ξέρεις, το συγκεκριμένο τραγούδι ούτως ή άλλως μιλάει για πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν τα έχεις. Και όταν κάτι δεν έχεις, όση αγάπη και να υπάρχει για αυτό το πράγμα είναι σιγά σιγά σβήνει. Σε αυτό το τραγούδι, ξέρεις, είναι παραμένει εκεί πέρα η αγάπη. Και δεν καταλαβαίνεις γιατί συμβαίνει αυτό. Ποιο είναι το πιο μεγάλο μάθημα, το πιο σπουδαίο μάθημα που σου έχει δώσει ο έρωτας? Είναι ότι οι άντρες και οι γυναίκες δεν ταιριάζουν μαζί. Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα. Αλλά συγχρόνως είναι το. Και το τέλειο πάντρεμα. Έτσι. Πότε γράφεις, πότε σου έρχεται έμπνευση, όταν είσαι καλά ή όταν είσαι χάλια? Όταν είμαι χάλια. Περισσότερο τότε. Όλη την ώρα δηλαδή. Όλη την ώρα! Γιατί, Δημήτρη? Και να μην είναι χάλια, προσπαθώ να είμαι χάλια. Για να εμπνευστείς. Το έκανα μικρή αυτό όταν έγραφα ποίηματα. Προσπαθούσα να μην συνέχεια χάλια για να γράψω ποίηματα. Αλλά μαθαίνουμε περισσότερα από τον πόνο ή από τη χαρά. Τον πόνο, μάλλον. Και από τα δύο. Ο πόνος απλά είναι πολύ πιο. Νομίζω πολύ πιο δυνατό συνέστημα. Ρεαλιστής ή ονειροπόλος? Τεράστιος παραμυθάς. Τεράστιος. Σου αρέσει το φεγγάρι? Ναι, η πίσω πλευρά του. Η πίσω πλευρά του. Όχι αυτή που φωτίζει, δηλαδή. Όχι, την έχω δει με το τηλεσκόπιο. Εντάξει, ναι, θα ήθελα να δω την πίσω. Θα ήθελες να αγοράσεις ένα οικόπεδο στο φεγγάρι? Οικόπεδο στο φεγγάρι. Μην μου απαντήσεις. Έχω έναν κύριο ο οποίος πουλάει οικόπεδα. Θα τον δεις και θα μου πεις μετά αν θέλεις, okay. Αν ενδιαφέρεσαι. Ο κύριος που βλέπετε ονομάζεται Dennis Hopp και είναι ο ιδιοκτήτης του φεγγαριού. Ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται. Και μέχρι στιγμής, όπως δηλώνει δηλαδή, δεν έχει βρεθεί ούτε ένας για να του πει το αντίθετο. Η ιστορία του ξεκίνησε 33 χρόνια πριν, όταν ο κύριος Hopp διαπίστωσε ότι η συνθήκη του ΟΗΕ για το διάστημα ορίζει ότι κανένα κράτος δεν δύναται να κατέχει το φεγγάρι. Δεν αναφέρει όμως σχετική απαγόρευση για ιδιώτες. Έτσι και εκείνος έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ, ρωτώντας εάν υπάρχει νομικό κόλλημα, προκειμένου να δηλώσει ο ίδιος ότι κατέχει τη σελήνη. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησαν ποτέ στην επιστολή του, με αποτέλεσμα ο κύριος Hopp να θεωρεί τη σιωπή του συγκατάβαση. Έτσι λοιπόν, χώρισε το φεγγάρι σε οικόπεδα, έφτιαξε τίτλους ιδιοκτησίας και ξεκίνησε να τα πουλάει σε τιμή ευκαιρίας. Μόλις 24 δολάρια το στρέμμα. Διάσημοι αστέρες του Hollywood, όπως η Nicole Kidman, ο Tom Cruise, ο John Travolta, αλλά και πολιτικοί όπως ο Ronald Reagan, ο George Bush ο πρεσβύτερος και ο Jimmy Carter, αποδέχθηκαν την προσφορά του, αγόρασαν από κοινωνικό οικόπεδο στο φεγγάρι και βέβαια η λίστα των πελατών του είναι πολύ μεγάλη.
Ο τύπος είναι κορυφή. Έχει φτιάξει μια φοβερή επιχείρηση. Πουλάει κόπεδες στο φεγγάρι, μάλλον πουλάει το όνειρο. Κοροϊδεύει τον κόσμο. Κοροϊδεύει τον κόσμο, ναι, αλλά του δίνει κάτι έτσι, μια. Να πιστέψουν. Δηλαδή, ο μικρή βλέπαμε το φεγγάρι και λέγαμε, αχ, να μπορούσαμε να πάμε έτσι. Είναι και όνειρο. Χάλια είναι. Δηλαδή. Χάλια είναι. Την τελευταία φορά που πήγα δεν ήταν. Δεν ήταν τόσο καλά. Δεν ήταν το ίδιο όπως παλιά, όχι. Καλά που μου το έπες, να μην αγοράσω τότε. Όχι, όχι. Όντως έτσι που καθόμαστε καμιά φορά, ειδικά τα καλοκαίρια και κοιτάμε το λόγιο μου φεγγάρι, λέμε. Αχ, κάθεσαι, μια φορά θες να πει. Ναι, που κάθομαι εγώ και. Τι να πω, η υπόλοιπη Ελλάδα, ο υπόλοιπος κόσμος, ο υπόλοιπος πλανήτης εκτός από τον Δημήτρη Κοριαλά και τραγουδάει ο υπόλοιπος πλανήτης λοιπόν. Μια φορά να σε έβλεπα για λίγο. Το ρεφρέν θα το πεις εσύ. Θα το πω εγώ. Και είναι μόνο ας το πάνω μου. Κουπλέ ρεφρέν. Επειδή και συγγνώμη. Οκ. Okay. Μια σ' ακούσω. Αλλά δεν το λέει Ευρυδίκη αυτό. Η Μουτσάτσο το λέει. Ευρυδίκη το παίρνω πίσω το συγγνώμη. Η Ευρυδίκη όμως το λέει στα live. Το λέει στα live. Ευρυδίκη συγγνώμη. Μια φορά να σ' άγγιζα για λίγο. Μόνο μια φορά κι ας πέθαινα μετά. Σε νύχτα κρατάμε λίγο. Αυτή η φωτιά με καίει. Χάνομαι στις μέρα στον ήλιο. Και περιμένω εδώ. Περιμένω εδώ. Κι όλο ψάχνω δίχως να έχω τίποτα να βρω. Μέρα με τη μέρα με τραβάει πιο κάτω. Μετά με παίρνει, με πετάει στον αέρα. Ξεσπάω και περιμένω εδώ. Περιμένω εδώ. Πως κάποια μέρα θα γυρίσεις και θα αρχίσω να ζω. Μια φορά να σε βλέπα για λίγο. Θα το βρούμε. Μόνο μια φορά. Βγες μετά. Και εσύ παίζεις κάτι λάθος, η φωνή μου δεν φταίει. Ναι, το ξέρω, εμείς κάνουμε λάθος. Τα κατάφερες να με κάνεις ρεζίλη. Άντε τώρα εσύ θα τραγουδάς πιο δυνατά, μπας και το σώσω λίγο. Τελευταία ευκαιρία για να έρθεις μαζί μας παιδί, στο tour. Εγώ τόσο καιρό ήξερα που πάταγα. Έλεγα εκεί ένα στιχάκι. Τι γλίτωνα. Τώρα εσύ με ξέδεσες τελείως. Κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς να τα εκφράσεις, ξέρω. Δύο μαθήματα. Και το έχουμε. Όπως εσύ τρέλαινε στον ψυχίατρο, έτσι εγώ τρέλαινα τον καλλιτέχνη. Διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί με τον Δημήτρη Κοριαλά φυσικά. Εδώ είμαστε, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας στο Facebook, το Twitter και το 54260. Τους χαιρετισμούς μας στον Αντώνη Οικονόμου, την Αυσικά Παπαϊανίδου, τη Γεωργία Μπέζα και τα υπόλοιπα πιστά φιλαράκια του ανάποδου κόσμου μας. Δημήτρη Κοριαλά, την επιτυχία πώς την ορίζεις? Τι είναι επιτυχία? Ως αποδοχή, ως διάρκεια? Η διάρκεια νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Αλλά δεν είναι ένα πράγμα το οποίο, ξέρεις, το ψάχνω και το κυνηγάω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Σε απασχολεί περισσότερο το παρόν. Ναι. Δηλαδή, επιτυχία, άμα θες, μπορώ να σου πω ότι είναι επιτυχημένος ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας καλός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσέχει τους δίπλα του, τον αγαπάνε όλοι. Νομίζω ότι αυτός είναι επιτυχημένος. Δεν είναι τα τραγουδάκια που γράφουμε εμείς, ας πούμε, και. Εντάξει. Για μας είναι κάτι πολύ φυσικό αυτό. Η επιτυχία δεν είναι αυτή, η επιτυχία είναι κάτι άλλο. Να σε αγαπάνε όλοι, να λένε το όνομά σου και να. Και να μην ξυλίζουνε. Ναι, να χαμογελάνε. Αυτή είναι η επιτυχία. Δεν έχεις εχθρούς δηλαδή. Πρέπει να έχω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι χαζή. ναι, γιατί δεν είμαι κακός άνθρωπος. Δεν πειράζω κανέναν, ξέρεις. Δηλαδή και ο Στράτος που είναι εδώ πέρα, που είναι συνεργάτης μου χρόνια και φίλος πλέον. Φαντάζομαι ότι δεν με έχεις δει ποτέ
να βγάζω κακία. Όχι, μην μιλήσει. Στράτο, βγάζει κακία. Όχι, δεν βγάζει. Είναι σωστή απάντηση. Με το σωστό τρόπο. Βέβαια, πάντα. Ένα είναι ο τρόπο. Ναι, νομίζω ότι. Τέλο πάντων, για την επιτυχία που λέμε, ότι αυτό είναι για μένα. Τα σχέδιά σου για το μέλλον. Τα σχέδιά μου είναι. Να πάω για ψάρεμα στην Αύπακτο τώρα που μεγαλώνουν οι λιγδοπούλες. Να πιάσω καμιά καλή ωραία. Πού μπορεί να σε απολαύσει το κοινό σου? Στο γρήμποβο της Ναυπάκτου με την πετονιά στο χέρι. Θα του πω και ιστορίες ό,τι θέλουν και θα έχω την κιθάρα μαζί. Εκεί. Κοίταξε, περισσότερο με νοιάζει αυτό. Δηλαδή, αυτό τον καιρό είμαι σε μια φάση που με ενδιαφέρει το ψάρεμα, με ενδιαφέρει η ησυχία μου. Γράφω πράγματα, είμαι στο στούντιο και γράφω και θα κάνω λίγα live. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Και σε ευχαριστούμε γενικά που έχεις αυτή την εκπομπή και περνάμε πάρα πολύ όμορφες στιγμές όταν ξέρεις, ανοίγουμε τηλεόραση και σε βλέπουμε. Με κάνεις και ντρέπομαι. Εγώ σε χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν από τις πιο ωραίες εκπομπές που έβγαλα σήμερα μαζί σας και μαζί σου. Και το λέω και το αισθάνομαι. Τι ήταν, τρίχα? Όχι, η μύτη σου. Λες ψέματα. Έλα. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που ήσασταν πιστοί και σε αυτό το ραντεβού του ανάποδου κόσμου μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Το επόμενο Σάββατο και πάλι μαζί να κλείσουμε μουσικά. Να τραγούδι. Θα σου πω, ό,τι θες. Όποιο θες εσύ. Πλέον. Ό,τι θες, πες. Έχω 5 μήνες να σε δω. Κοιτάμε, ακόμα εδώ σε περιμένω. Για λάθη που έχω κάνει με μισό. Πάρε με, χωρίς εσένα εδώ πεθαίνω. Πάρε με. Για μια στιγμή να αρχώσουμε μόναχα. Ακούσε, μέσα μου όλα σε φωνάζουν. Να κάνεις την ανάσα μου φωτιά. Σώσε με, τώρα πολλά με τρομάζουν. Πάρε με. Έλα μαζί. Θέλω τόσο να σε δω. Όλο λέω πως δεν θα αντέξω. Αν τα μάτια σου ποτέ δεν ξαναδώ. Θέλω τόσο να σε δω. Όλο λέω πως δεν θα αντέξω. Αν τα μάτια σου ποτέ δεν ξαναδώ. Και δεν φεύγω από εδώ πέρα. Αν δεν τραγουδήσεις δυνατά εσύ. Όχι. Θέλω τόσο. Μα εσύ θα είσαι, πρέπει να είσαι εσύ από κάτω. Το λέω πως δεν θα αντέξω. Αν τα μάτια σου ποτέ δεν ξαναδώ. Θέλω τόσο να σε δω. Όλο λέω πως δεν θα αντέξω. Αν τα μάτια σου ποτέ δεν ξαναδώ. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.